Στον ώμο Λασιθίου θα δείτε πολλά ιστορικά μοναστήρια με πολύτιμη συνεισφορά στους αγώνες των κατοίκων για απελευθέρωση του νησιού από κατακτητές. 8 χιλιόμετρα από το Βάη βρίσκεται η Μονή Τοπλού, ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Κρήτης με πλούσιο εικονογραφημένο διάκοσμο και πολύτιμους πολιτιστικούς θησαυρούς που κατάφεραν να διασώσουν οι μοναχοί κατά τη μακραίωνη ιστορία της. Στην περιοχή Σιτίας υπήρχαν κάποτε 12 μοναστήρια, από αυτά μόνο 3 κατάφεραν να διατηρηθούν. Η Μονή Τοπλού, η Μονή Καψά, σκαρφαλωμένη σε βραχώδη τοποθεσία με θέα στο Λιβικό, και η Μονή Παναγίας Φανερωμένης στην άκρη μιας χαράδρας με τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, μαυρισμένες όμως από τη φωτιά που έβαλαν οι Τούρκοι. Στο χωριό Βρύσες, 3 χιλιόμετρα από την Νεάπολη, βρίσκεται το μοναστήρι των Κρεμαστών, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με σημαντικό ρόλο κατά τον 19ο αιώνα, αφού ήταν έδρα σχολείου. Εδώ διάλεξε να εγκαταστήσει την κατοικία του αλλά και το διοικητήριό του ο Αδωσίδης Πασάς την περίοδο της τουρκοκρατίας. Το πράσινο συνεχίζει να υπάρχει και το χειμώνα χάρη στους ελαιώνες. Την άνοιξη ο τόπος γεμίζει αγριολούλουδα από τις πλαγιές μέχρι τις ακρογιαλιές.